ήμασταν στο στούδιο και βγάζαμε το θαλασσάκι, ένα καλαματιανό, και θέλαμε ακόμα ένα τραγούδι. Τι να γράψουμε, δεν είχαμε κάνει πρόβες κανένα άλλο τραγούδι. Και εκείνη την ώρα λέω του τον Μπούλη, έλα να κάνουμε ένα ζεμπέλιο ξακουτουρού, μια φαντασία. Και μου έρχεται αυτό το μια μελωδία στο μυαλό, τα ταραραραραραρα. Αυτό για το κάνω, μου λέω τον Μπούλης, αυτό είναι ωραίο, τι είναι αυτό. Λέω, δεν ξέρω τι είναι, τώρα του λέω, μου ήρθε στο μυαλό. Για να δούμε τώρα, έπαιξα λιγάκι και κάνω και μια δεύτερη εισαγωγή, δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω του μηχανικού, για να το γράψουμε αυτό. Και αρχινάω το λοιπόν. Αρχινάμε χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, αλλά ήταν τόσο καλή μουσική και με ακολουθήσανε ότι έπαιζα στα κόρδα. Και κάνω τη μελωδία αυτή του Σουλτάνο. Το κάνω δύο φορές. Το πρώτο ταξίμι δεν μ' άρεσε. Το δεύτερο ταξίμι ήταν πιο ωραίο. Αλλά όλοι συμφωνήσανε πως το πρώτο ήταν πιο καλό. Ας μην ήταν το ταξίμι τόσο τεχνικό. Και έκανα με λίγα λόγια, είναι μεγάλη ιστορία. Τώρα και κάνω το Σουλτάνο. Και το αφήσαμε έτσι και βγάλαμε το πρώτο που έβγαλα. Τους άρεσε καλύτερα. Και έτσι έμεινε. Και έγινε το πιο σουξέ τραγούδι του καλού δίσκου τότε. Ο Σουλτάνος. Μάλιστα. Ήταν ο Τομπούλης. Ήταν η Ρόζα Εσκινάζη εκεί και μάλιστα έπαιζε Τέφι, νομίζω κάτι έπαιζε η Ρόζα εκεί κρατούσε και η Μπάρκα, η Διαμάντο. Ωραία, έγινε σουξέ.